Πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 5 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 6 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει. Το άρθρο 7 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 8 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 9 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Το άρθρο 10 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 11 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Το άρθρο 12 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει. Το άρθρο 13 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 14 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει. Το άρθρο 15 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει. Το άρθρο 16 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει. Το άρθρο 17 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Το άρθρο 18 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει. Το άρθρο 19 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 20 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει. Έγινε δεκτό λοιπόν το άρθρο 21 κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει. Γίνεται δεκτό λοιπόν κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει. Το άρθρο 23 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει. Το άρθρο 24 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Το άρθρο 25 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το 26 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει. Το άρθρο 27 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει. Συνεπώς το 28 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Το 29 άρθρο γίνεται δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Έγινε δεκτό λοιπόν κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει. Συνεπώς το 30 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει. Το άρθρο 31 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το 32 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 33 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το άρθρο 34 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει. Συνεπώς το 35 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει. Έγινε δεκτό λοιπόν κατά πλειοψηφία το άρθρο 36 ως έχει. Το άρθρο 37 γίνεται δεκτό ως έχει. Συνεπώς το 37 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει. Συνεπώς το 38 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει. Συνεπώς το 39 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει. Το άρθρο 40 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει. Συνεπώς το 41 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το 42, τα άρθρα 42 ως 80 διαγράφονται. Επομένως, πάμε στο 81 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό. Το άρθρο 81 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε κατά πλειοψηφία από τον κύριο Υπουργό. Γίνεται δεκτό το άρθρο 82 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς το 82 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 83 ως έχει. Το άρθρο 83 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτό το άρθρο 84 ως έχει. Συνεπώς το άρθρο 84 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με αριθμό 1625 και ειδικό 213 ως έχει. Συνεπώς τροπολογία με αριθμό 1625 και ειδικό 213 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσει το νομοσχέδιο σε ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με αριθμό 1626 και ειδικό 214 ως έχει.
Συνεπώς, τροπολογία με αριθμό 1626 και ειδικό 214 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή τροπολογία με γενικό αριθμό 1627 και ειδικό 215, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, η τροπολογία με γενικό ρυθμό 1627 και ειδικό 215 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή τροπολογία με γενικό ρυθμό 1628 και ειδικό 216 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Συνεπώς, η τροπολογία με ρυθμό 1628 και ειδικό 216 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή τροπολογία με γενικό ρυθμό 1629 και ειδικό 217 ως έχει. Συνεπώς, η τροπολογία με γενικό αριθμό 1629 και ειδικό 217 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή τροπολογία με γενικό ρυθμό 1633 και ειδικό 221 ως έχει. Συνεπώς, η τροπολογία με γενικό ρυθμό 1633 και ειδικό 221 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό ρυθμό 1542 και ειδικό 193, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Η τροπολογία συνεπώς με ρυθμό 1542 και ειδικό 193 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό ρυθμό 1590 και ειδικό 203 ως έχει. Η τροπολογία λοιπόν με γενικό ρυθμό 1590 και ειδικό 203 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή τροπολογία με γενικό ρυθμό 1623 και ειδικό 211 ως έχει. Συνεπώς, η τροπολογία με γενικό 1623 και ειδικό 211 έγινε κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό ρυθμό 1638 και ειδικό 226 ως έχει. Η τροπολογία λοιπόν με ρυθμό 1638 και ειδικό 226 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή τροπολογία με γενικό ρυθμό 1639 και ειδικό ρυθμό 227 ως έχει. Συνεπώς, η τροπολογία... ναι, όλοι ναι. Λέμε. 1639... 1639 είναι του κυρίου Γκόκα και του κυρίου Ρίγα. Για το πώς? Για τα λοιπάσματα, για την τραπετσόνα. Λέμε όλοι ναι λοιπόν. Ομόφωνα. Συνεπώς, η τροπολογία με ρυθμό 1639 και ειδικό 227 έγινε δεκτή ομόφωνα. Μισό να το διορθώσουμε. Και εντάσσεται στο νομοσχέδιο ως ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή τροπολογία με ρυθμό 1640 και ειδικό 228 ως έχει. Επίσης είναι του κυρίου Ρίγα. Με τον κύριο Κόκα. Ποιο είναι αυτό, κύριε Κόκα? Για. Για τα γεννητικά τροποποιημένους οργανισμούς. Γίνεται δεκτή η τροπολογία λοιπόν 1640 και ρυθμό 228. Η τροπολογία με αριθμό 1640 και ειδικό 228 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται νομοσχέδιο σε ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό 1647 και ειδικό 235, όπως τροποποιήθηκε. Συνεπώς, η τροπολογία με γενικό ρυθμό 1648 και ειδικό 236 ως έχει. Συνεπώς, τροπολογία με γενικό ρυθμό 1648 και ειδικό 236 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται νομοσχέδιο σε ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή τροπολογία με γενικό ρυθμό 1650 και ειδικό 238 ως έχει. Ναι, ναι, καταλαβαίνω, κυρία Κοντά. 16, αυτές είναι όχι. 1650 είναι πάλι του κυρίου Γκόκα με τον κύριο Συνετάκη. Για την κινητικότητα ενδοδημοτική. Λοιπόν, η τροπολογία αυτή με αριθμό 16,5 και 16 με 2,38 είναι δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο σε ίδιο άρθρο. Γίνεται δεκτή η τροπολογία με γενικό ρυθμό 16,52 και ειδικό 2,40 ως έχει. Συνεπώς, η τροπολογία με ρυθμό 16,52 και ειδικό 2,40 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νομοσχέδιο σε ίδιο άρθρο. Παρακαλώ. Ναι. Παρόν. Παρόν. Εντάξει. 1652 με αριθμό γενικό και ειδικό 240. Είπαμε όλοι ναι.
Παρόν. Άρα έχουμε κατά πλειοψηφία. Εισερχόμαστε στη συζήτηση του ακροτελεύτη. Στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νομοσχεδίου και ρωτάει το σώμα γίνεται δεκτό. Εδώ γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο. Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό επί των άρθρων και των τροπολογιών κατά πλειοψηφία. Δέχεστε στο σημείο αυτό να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο και στο σύνολό του. Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία. Εδώ τα έχω τα πρακτικά αυτό. Όχι. Με τη συνένεση του τμήματος λύεται η συνεδρίαση για αύριο 5η, 31η Ιουλίου 2014 και ώρα 9.30 το πρωί, με αντικείμενο εργασιών του τμήματος, νομοθετική εργασία, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που σας έχει διανεμηθεί. Λύεται η συνεδρίαση. Καλό απόγευμα.